Παρουσιάζουμε σήμερα τους επικεφαλείς των συνδυασμών της Λαϊκής Συσπήρωσης στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και στο Δήμο της Ρόδου, σε μια περίοδο πυκνών εξελίξεων που αφορούν πρώτα απ' όλα την ίδια τη ζωή των λαϊκών οικογενειών. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να ξετυλίγεται ένα καινούριο γαϊτανάκι στην κεντρική πολιτική σκηνή για το επικείμενο διαζύγιο της κυβερνητικής συμμαχίας, που ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο ακόμα να έχουμε εξελίξεις. Προσπερνώντας τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν και τα άθλια παζάρια που δικαίως προκαλούν τη λαϊκή οργή, εκείνο που μπορεί κανείς να συμπεράνει κατά τη γνώμη μας είναι το εξής. Ότι ενδεχομένως να μην είναι βέβαιο αν η κυβέρνηση θα πάρει από τη Βουλή ψήφο εμπιστοσύνη σε περίπτωση που το ζητήσει. Ωστόσο, την έχει πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Μέρκελ που ήταν εδώ και είναι εδώ ακόμα, επισκέπτεται τη χώρα, και ήρθε να στηρίξει ακριβώς την εφαρμογή αυτών των μέτρων τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αντίστοιχη ψήφο εμπιστοσύνη έχει πάρει από το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σαν ο σημειοφόρος των συμφερόντων τους στην περιοχή. Ανεξάρτητα από το αν θα επικρατήσει κάποιο προσωρινό κυβερνητικό σχήμα ή θα γίνουν πρόωρες εκλογές, αυτό που ενώνει και τους δύο κυβερνητικούς εταίρους και τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν αυτό το δρόμο ανάπτυξης, είναι ότι είναι όλοι συνέτεροι στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής που στηρίζει το μεγάλο κεφάλαιο, με μνημόνια ή χωρίς μνημόνια. Αυτό βεβαίως συμβαίνει και στο επίπεδο της τοπικής διοίκησης. Και γι' αυτό βλέπουμε όλες αυτές τις μεταγραφές βουλευτών, στελεχών, δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, αφού δεν τους χωρίζει και άβυσσος, δεν είναι μεγάλες διαφορές που έχουν από παράταξη σε παράταξη. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι ζουν ήδη σε αυτή τη μεταμνημονιακή εποχή, στη λεγόμενη επόμενη μέρα. Ωστόσο, όλο και περισσότερο συνειδητοποιούν καθημερινά ότι παρά τις κυβερνητικές φανφάρες, η ασπιρίνη δεν μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο. Χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά είναι βυθισμένα στη φτώχεια, την ανέχεια, ζουν στην κυριολεξία μια χαμοζωή. Το νησί της Ρόδου δεν αποτελεί εξαίρεση, όσο και αν συχνά παρουσιάζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως ένας τόπος όπου ο κόσμος ζει καλά και έχει λυμμένα τα βασικά του οικονομικά προβλήματα. Αντίθετα, είναι ένας τόπος που η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου το μισό χρόνο λιώνει καθημερινά στη δουλειά και τον άλλο μισό προσπαθεί να επιβιώσει, να βγάλει το χειμώνα. Αυτό το μαρτυρούν οι πάνω από 20.000 αιτήσεις που κατατίθενται κάθε χρόνο στα υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ εδώ στην περιοχή μας. Το μαρτυρούν οι ουρές που σχηματίζονται καθημερινά στη ΔΕΗ, με την αγωνία του κόσμου για το να πετύχει έναν διακανονισμό. Πολύ περισσότεροι που δεν μπορούν ακόμα να ανταποκριθούν ούτε σε αυτό. Άλλοι που χρωστούν στην εφορία, στις τράπεζες και είναι εγκλωβισμένοι. Το ψήφο σε όλες τις κάλπες είναι ενιαίο, αφού από τη μια μεριά είναι αυτοί που κλείνουν σε όλες τις πτώσεις την ανάπτυξη και ξεκαθαρίζουν στο λαό ότι τα μέτρα αυτά ήρθαν για να μείνουν. Ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες του λαού. Και από την άλλη μεριά είναι μια μόνο δύναμη που αμφισβητεί αυτό το δρόμο ανάπτυξης, που καλεί σε συμπόρευση, σε κοινωνική συμμαχία τα λαϊκά στρώματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι κρίσιμο ζήτημα η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας παντού, στην περιφέρεια, στο Δήμο, στην Ευρωβουλή, στη Βουλή όταν γίνουν οι εθνικές εκλογές. Τονίζουμε ότι το ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπήρωση βλέπουμε τις επερχόμενες εκλογές σαν τη συνέχεια μιας μάχης που δεν σταμάτησε καθόλου και στην προηγούμενη και στην προπροηγούμενη θητεία, στο Δήμο, στην περιφέρεια. Δεν έπεσαν δηλαδή από τον ουρανό και οι εκλεγμένοι της Λαϊκής Συσπήρωσης και οι επικεφαλείς που παρουσιάζουμε σήμερα, αλλά όλοι στελεχώνουν και στελέχωσαν και τα ψηφοδέλτια, είναι αγωνιστές δοκιμασμένοι σε διάφορα μετερίζια. Τέτοιοι είναι και οι επικεφαλείς των ψηφοδελτίων που παρουσιάζουμε σήμερα. Ο υποψήφιος δήμαρχος της Ρόδου, ο Τάκης ο Πότσος, γνωστός στην περιοχή, ο Τάκης δουλεύει στο χονδρεμπόριο σαν οδηγός πολιτής, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Ρόδου. Έχει διατελέσει πολλά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου της Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Έχει συγκεντρώσει σημαντική πείρα στον τομέα της τοπικής διοίκησης, παρότι νέος στην ηλικία. Εκλέγεται Δημοτικό Σύμβουλο στο Δήμο Ρόδου από το 2010 και παλιότερα στο Καποδιστριακό Δήμο Πεταλούδων.
Ήταν επανειλημμένα υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ στα Δωδεκάνησα, είναι μέλος του γραφείου της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ, ενώ στο 2017 ήταν και γραμματέας. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Γιάννης Οντουνιαδάκης, απόστρατος υπονάβαρχος του πολεμικού ναυτικού, κατάγεται από τα Χανιά. Κατά τη διάρκεια της θητείας του υπηρέτησε σε πολλά πολεμικά πλοία επιφανείας ως επιτελής και ως κυβερνήτης, καθώς και σε υπηρεσίες ξηράς, ως επιτελής ή διοικητής ανάλογα με το βαθμό του. Αποστρατεύτηκε το 2005 με το βαθμό του υπονάβαρχου, ενώ υπηρετούσε ως διευθυντής στην Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΘΑ. Είναι απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού. Σαν απόστρατος δραστηριοποιείται στην κίνηση για την εθνική άμυνα και στην κίνηση της ειρήνης και δεν είναι και ξένος στην περιοχή μας. Για διάφορες εκδηλώσεις του κινήματος της ειρήνης έχει βρεθεί και άλλες φορές και υπηρεσιακά έχει βρεθεί. Ιδιαίτερα ασχολήθηκε με θέματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική και την άμυνα στο Αιγαίο, στα ελληνοτουρκικά, για το Κυπριακό, τα Βαλκάνια, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με προβλήματα προσωπικού και ενεργεία και αποστράτων. Η υποψηφιότητά του στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου σηματοδοτεί τη βαρύτητα που δίνει το κόμμα μας στις ανησυχητικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, την τουρκική προκλητικότητα, το ρόλο του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Ο Γιάννης Οντουνιαδάκης είναι μέλος της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές του 2014 και υποψήφιος βουλευτής Πειραιά το 2015. Εδώ από τη Ρόδο ξεκινάμε τον αγώνα για τα λαϊκά συμφέροντα στο πλαίσιο των εκλογών του επόμενου Μαΐου. Είναι τιμή για μένα και μεγάλη ευθύνη, αισθάνομαι μεγάλη ευθύνη που ετάχθηκα σε αυτόν τον ευαίσθητη περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, που ακολούθησαν και οι προηγούμενοι συναγωνιστές, σύντροφοι της Λαϊκής Εισπύρωσης όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, με στόχο πάντα τα λαϊκά συμφέροντα. Κάτι που τα άλλα αστικά κόμματα, όπως τα λέμε, και οι παρατάξεις που υπηρετούν, τα υποστηρίζουν, κατά τη γνώμη μας δεν. Δεν τα προάγουν. Για το χαμό του μετανάστη προχθές από τις αναθυμιάσεις του Μαγκαλιού. Γιατί δεν είχε ρεύμα το σπίτι. Υπόθηκε και προηγουμένως οι διακοπές. Το κόψιμο του ρεύματος είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο στην περιοχή της Ρόδου. Αν και υπάρχει καινούριο εργοστάσιο. Θα έλεγα όμως ότι αυτή η γενικότερη πολιτική που ακολουθιέται από τα κυβερνήσεις τις σημερινές και τα άλλα κόμματα, πού να την πιάσεις και πού να την αφήσεις. Την υγεία, πάμε στις συγκοινωνίες, την επικοινωνία. Εδώ μιλάμε για για το Νότιο Αιγαίο. Συζητάμε για τα κυριαρχικά δικαιώματα που αμφισβητούνται στο Νότιο Αιγαίο, αλλά απ' την άλλη δεν εξασφαλίζουμε πάντα και καράβια και αεροπλάνα να πηγαίνουν φέρνουν τον κόσμο στις δουλειές του, και αν εξασφαλίζονται, εν πάση περιπτώσει, το εισιτήριο είναι πανάκριβο και απ' την άλλη δίνουμε και στους εφοπλιστάδες πετρέλαιο αφορολόγητο. Για να ξανάρθω πάλι στο προηγούμενο, βέβαια, το πετρέλαιο θέρμανσης για το Λαουτζίκο είναι πανάκριβο επίσης, με αποτέλεσμα να ξεπαγιάζει. Ερμάδα όλοι συμφωνήσανε στην συμφωνία για την διαχείριση του προβλήματος. Κανείς δεν είπε όμως ποιος προκαλεί τις προσφυγικές ροές. Είναι λερωμένη η φωλιά τους, τι να πούνε. Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση με τους πολέμους τους. Είναι νομίζω πεντακάθαρο. Ακόμα και για αυτούς, αλλά δεν το λένε, το κρύβουν. Το αποσιωπούν. Είναι και η φτώχεια. Ναι, από άλλες περιοχές, λόγω της φτώχειας. Είπε αυτή
αν χρειαστεί να πολεμήσουμε, θα μείνουμε μόνοι. Θα είμαστε μόνοι. Ναι, αλλά όλοι τους γελούσαν χερέκακα όταν τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία ακόμα είχαν γκρίνιες. Δεν τα βρίσκανε. Ότι τάχα μου θα έχουμε τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΙΕΘΑ είπε λοιπόν στον πόλεμο ότι θα μείνουμε μόνοι. Εγώ θα πω, εμείς λέμε ότι είμαστε και τώρα μόνοι. Οι λυκοσυμμαχίες σφυρίζουν αδιάφορα για τα κυριαρχικά δικαιώματα που παραβιάζει η Τουρκία, που αμφισβητεί η Τουρκία. Δεν παίρνουν θέση. Για το ΝΑΤΟ δεν υπάρχουν σύνορα. Αυτό αποκρύπτεται. Και αυτό πάλι συνδέεται με αυτό που είπαμε προηγουμένως, αμφισβητήσεις συνόρων, αμφισβητήσεις νησιών, 150 τόσα νησιά αμφισβητούν οι Τούρκοι, η τουρκική κυβέρνηση, η τουρκική αστική τάξη. Και απ' την άλλη εδώ δεν έχουμε καράβια να μεταφέρει τον κόσμο που είπαμε προηγουμένως, να μεταφέρουν τον κόσμο. Αυτό είναι τουλάχιστον ντροπή, για να μην πω κάτι άλλο. Να το κλείσω εδώ. Υπάρχει πρόταση. Κοινωνικοποίηση των μέσων μεταφοράς, κοινωνικοποίηση των ναυπηγείων, να φτιάχνουμε, να βρίσκει δουλειά ο κόσμος, να φτιάχνουμε αξιόπλοα πλοία, όχι να κερδίζει ο εφοπλιστής. Λοιπόν, κλείνοντας, θα έλεγα ότι οι νησιώτες της Νότιου Αιγαίου θα πρέπει στις επόμενες εκλογές, είτε είναι περιφερειακές, δημοτικές, είτε ευρωεκλογές, είτε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να ρίξουν μέσα στην κάλπη ψήφος καταδίκης της πολιτικής που ισχύει, κυριαρχεί, μια ψήφο αντίδρασης στην πολιτική που ισχύει, να εκφραστεί στην κάλπη υπερψηφίζοντας την λαϊκή συσπήρωση και τους υποψηφίους του κόμματος. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα και χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Έχουμε τονίσει το τελευταίο διάστημα ότι βρισκόμαστε σε μια μεγάλη, σε μια παρατεταμένη μακριά προεκλογική περίοδο. Μια προεκλογική περίοδο όμως που βρίσκει τα λαϊκά στρώματα, τους εργαζόμενους του νησιού μας, τους αυτοαπασχολούμενους, να βρίσκονται σε ακόμα χειρότερη θέση παρά τις μεταμνημονιακές κορώνες, τον λεγόμενο ερχομό της ανάπτυξης, του παραμυθιού με ωραίο τέλος που προσπαθεί να λανσάρει, να πλασάρει η κυβέρνηση στις συνειδήσεις του κόσμου. Είναι εκατοντάδες οι εργαζόμενοι στην περιοχή μας που ζουν με το πενιχρό εισόδημα των 300 ευρώ το μήνα, το επίδομα του ΑΕΔ, είναι εκατοντάδες αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματος, που δεν έχουν θέρμανση, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τους πληστηριασμούς, που τους κυνηγούν οι τράπεζες που είναι στην ανεργία. Θα λύσουν δηλαδή, έτσι λένε, όλα αυτά που οι πολιτικοί των δικών τους κομμάτων, των κομμάτων που αυτοί υπηρετούν, των κομμάτων που τους στηρίζουν, δημιούργησε. Κάποιοι θα προσπαθήσουν να εγκλωβίσουν τον κόσμο φορώντας το προσωπείο του τάχα μου ανεξάρτητου, που και άλλοι έκαναν στο παρελθόν, υπηρετώντας όμως και στηρίζοντας συνειδητά και απόλυτα την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόστηκε. Δεν τους χωρίζει τίποτα πολιτικά. Γι' αυτό και βλέπουμε και μια σειρά από μεταγραφές από τη μια παράταξη στην άλλη. Συμμετείχαν με άλλες παρατάξεις σε προηγούμενα δημοτικά ή περιφερειακά συμβούλια, από το Δήμο στην περιφέρεια και αντίστοιχα. Έχουμε συνέχεια των ιδιωτικοποιήσεων όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά μαρτυρούν ότι υπάρχει μια συνέχεια και ότι τίποτα δεν τους χωρίζει. Έχουμε συνέχεια της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου, την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας, του φράγματος, την παντελή έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων, έργων αποχέτευσης, τις συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, βάζουν χέρι ιδιώτες πλέον στα σχολεία, την εγκατάλειψη των χωριών. Κανείς από οποιαδήποτε παράταξη δεν ήρθε σε ρήξη με την πολιτική των κυβερνήσεων όλων αυτών των χρόνων. Προσπαθούσαν να αποσυνδέσουν την γενικότερη πολιτική
και να μιλούν συνέχεια στο όνομα της αυτοδιοίκησης. Ότι τάχα μου οι κυβερνητικές αποφάσεις, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν σχέση με αυτά που ελοποιούνται στο νησί. Αυτές είναι οι πολιτικές που έρχονται σε σύγκρουση στις επερχόμενες εκλογές. Στις δημοτικές, στις περιφερειακές, στις ευρωεκλογές. Ο κόσμος λοιπόν θα πρέπει να καταλάβει και να βάλει στο καντάρι ότι είμαι αυτούς οι οποίοι όλοι μαζί, αλλά με διαφορετικό τρόπο ενδεχομένως, υπηρετούν την αντιλαϊκή πολιτική ή με τη λαϊκή συσπήρωση. Καλούμε λοιπόν τον ροδιακό λαό με αυτό το κριτήριο να στηρίξει τα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος σε Δήμο και Περιφέρεια. Ευχαριστώ πολύ.